Μένουμε στο θέμα. Να καλησπερίσω τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαραντούρη για το χρόνο που μας διαθέτετε. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε. Λοιπόν, μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και με όλα αυτά τα δεδομένα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, τι μέρα ξημερώνει για το ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά τα έκτροπα, κύριε Φαραντούρη? Δύσκολη μέρα. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μία μέρα διάσπασης και μία μέρα χασμού. Και νομίζω ότι οι στιγμές είναι ιστορικές για ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο και για το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί η προϋποθέσεις να αποτελέσει ξανά επανθήκη της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Η δική μου υποψηφιότητα ήταν μια πρόσκληση, ένα προσκλητήριο ενότητας. Και θυμάστε πολύ καλά πριν από 2 μήνες όταν είχα να καλέσει τους πάντες να μείνουμε σε αυτή την ενότητα, να μην πάμε σε μουφές. Είχα παροτρύνει την ηγεσία τότε να σπεύσει σε εκλογές με ομαλότητα, δεν εισακούστηκα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε το φάσμα της διάσπασης να έχει ήδη απλωθεί πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, ήδη να έχουν αναξυπτωθεί κάποιοι βουλευτές και κάποιοι άλλοι να ετοιμάζονται να ρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση. Επειδή σήμερα σας παρακολούθησα, κύριε Φαραντούρη, να πούμε και στον κόσμο ότι καλέσατε πολλές φορές εκείνους οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν να σκεφτούν το βάρος να ανατρέψουν την κοινοβουλευτική τάξη και να κάτσουν και να εκφράσουν τις διαφωνίες μέσα στο σπίτι. Το θέμα είναι, αυτούς τους βουλευτές τους θέλετε να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Με ποια έννοια το λέω, δεν θα λειτουργήσουν ως μια εσωκομματική αντιπολίτευση? Η δική μου θέση ήταν ανέκαθεν υπέρ της ενότητας, της συσπήρωσης και της πλατιάς αγκαλιάς προς τους ανθρώπους που εργάστηκαν, πίστεψαν και συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα με τη δική μου υποψηφιότητα και τη δική μου παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής, κανείς δεν θα περίσσευε. Αυτό λοιπόν που εγώ ως προϋπόθεση δική μου υποψηφιότητας βλέπω ότι προμήθεται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι οι στιγμές είναι ιστορικές για όλους μας. Θέλω να επαναλάβω την κάλυψη που είπατε και στην ξαφνίστηνα σήμερα το πρωί στους ανθρώπους που σκέφτονται να αποχωρήσουν περαιτέρω, να το ξανασκεφτούν, γιατί αυτό σημαίνει αλλίωση του κοινοβουλευτικού, συνταγματικού, μετεωρολογικού δεδομένου γεγονότος, στάθους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η βούληση του ελληνικού λαού και όποιος ανατρέψει αυτή την τάξη, νομίζω ότι θα βαρύνεται με βαριές ευθύνες ιστορικές. Και από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση ότι αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και ηρεμία. Άρα, θεωρείτε ότι πιθανότατα την επόμενη μέρα θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχήμα, με δεδομένο πάντα ότι έχει καταγραφεί μια ιδεολογική ή μια πολιτική, αν θέλετε, απόσταση? Το βλέπω και το φοβάμαι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που απευχόμουν και εγώ όταν προειδοποιούσα με μια κραυγή αγωνίας αλλά και με τη δική μου υποψηφιότητα πριν από 2 μήνες. Πριν από 1,5 μήνα, καταθέτοντας επίσημα την υποψηφιότητά μου. Mm-hmm. Ήλπιζα μάλιστα ότι μέχρι και σήμερα, μέχρι και χθες, θα υπήρχε μια ηρεμία, μια ψυχραιμία, δεν θα υπήρχαν βεβαιασμένες αποφάσεις. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι ετοίμαζαν ήδη ένα κόμμα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν προχωρήσει σε προετοιμασίες για γραφεία, για πλατφόρμες και όλα τα υπόλοιπα. Και υλοποιείται μέσα σε μια νύχτα αυτού του είδους η προετοιμασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα εννοείται ότι ήταν σχεδιασμένη αυτή η ρευστοποίηση? Το ερμηνεύω σωστά? Δεν ξέρω τι ήταν σχεδιασμένο ή όχι. Ξέρω όμως ότι η προηγούμενη ηγεσία απέτυχε να ενώσει και να συνθέσει. Και όχι μόνο απέτυχε να ενώσει και να συνθέσει. Η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποίησε την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 μετά τις ευρωεκλογές με μαύρα ταμεία και άλλα ανυπόστατα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχώρησε και μέσα στο καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο σε προετοιμασίες για την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Όλα αυτά συνάδουν, μεταφράζονται στο ότι η ηγεσία ουδέποτε αγάπησε το ΣΥΡΙΖΑ, ουδέποτε αγάπησε την ιδέα ενός δυνατού προοδευτικού δημοκρατικού κόμματος της αριστεράς. Με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστάρι των εξελίξεων και εκφραστή της δημοκρατικής παράταξης. Άρα φταίει ο κύριος Κασελάκης για αυτή τη διάσπαση, κύριε Φαραντούρη? Εγώ λέω τα γεγονότα. Λέω ότι
το σπιράλ φθοράς που ξεκίνησε και πολύ πιο έντονα μετά τις ευρωεκλογές οδηγείται σήμερα σε αυτό που βλέπουμε. Και ότι αν πραγματικά κάποιοι και κυρίως η ηγεσία στα χέρια της οποίας είναι η ενότητα ενός κόμματος, πάντα στα χέρια της ηγεσίας είναι η ενότητα ενός κόμματος, κακά τα ψέματα, τη μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, σφραγίδα, την πιο δυνατή σφραγίδα στην ενότητα ενός κόμματος, την βάζει η εκάστοτε ηγεσία της, αν μπορεί να συνθέσει, αν είναι συμπεριληπτική. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να τα καταφέρει ή δεν ήθελε να τα καταφέρει. Διότι, επαναλαμβάνω, τόσο μετά τις ευρωεκλογές, με τη δαιμονοποίηση της περίοδου 15-19, τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ τουλάχιστον είμαι περήφανος για τη διακυβέρνηση του τόπου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά με ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία, όσο και με τις προετοιμασίες για ένα καινούριο φορέα, ο οποίος αποκαλύφθηκε ήδη την ημέρα του συνεδρίου, αλλά είχαν προηγηθεί προετοιμασίες, φάνηκε ότι πράγματι η ηγεσία δεν είχε στο μυαλό της το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. Κύριε Φαραντούρη, η επαναπροσέγγιση με τη Νέα Αριστερά είναι ένα σενάριο εφικτό, ορατό, σε περίπτωση, για παράδειγμα, που εκλεγείτε εσείς πρόεδρος του κόμματος? Οποιοδήποτε έχει φύγει από ένα κόμμα, έχει την απόλυτη ευθύνη, αλλά και την πρωτοβουλία των κινήσεων της επιστροφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έλεγα ότι πρέπει να είναι το κόμμα της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης και ότι δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει απ' έξω ανθρώπους που μπορεί να τους συμπεριλάβει και από όμορους χώρους. Δηλαδή αυτό που συνέβη το 2013, 2014, 2015 και έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας, που άνοιξε μια πλατιά αγκαλιά στο δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο και την μπόρεσε να κυβερνήσει, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά και να εκφράσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Άρα, αν σας επαναπροσεγγίσουν, λέτε, θα είστε θετικός. Γιατί οι βουλευτές που έφυγαν, έφυγαν γιατί δεν ήθελαν τον κύριο Κασελάκη. Πλέον αυτή η παράμετρος δεν υπάρχει. Η δική μου η πρόταση είναι πρόταση ενότητας και συστράτευσης. Mm-hmm. Και επίσης, θέλω να σας θυμίσω το παράδοξο ότι οι βουλευτές που φεύγουν τώρα κατηγορούσαν τους βουλευτές που έφευγαν τότε ότι δεν παραδίνουν τις έδρες τους. Άλλο παράδοξο αυτό και αρκετά υποκριτικό. Ή λοιπόν έχεις μια ενιαία γραμμή και ισχυρίζεσαι ότι αυτοί που φύγαν τότε έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες τους και κακώς δεν τις παρέδωσαν, αλλά παραδίνεις τις έδρες σου εσύ που φεύγεις τώρα, και μάλιστα ρίχνοντας το ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι και μια πολιτιακή εξέλιξη, έτσι, είναι μια ανατροπή των κοινοβουλευτικών δεδομένων, ή διαφορετικά είσαι υποκριτής. Mm. Αυτά όλα συνθέτουν ένα κοκτέιλ το οποίο δεν είναι τιμητικό για μια παράταξη ιστορική της προσφοράς και της θυσίας. Και επαναλαμβάνω, η δική μου πρόταση ήταν και είναι και παραμένει ως μια ενωτική πρόταση. Θα συνεχίσω να μιλάω για την ενότητα, παρά το γεγονός ότι ο λόγος μου πολλές φορές ακούγεται ουτοπικός ή ρομαντικός. Αλλά εγώ βρίσκομαι σε αυτό το χώρο επειδή πιστεύω στο ΣΥΡΙΖΑ και στη στράτευση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Το θέμα είναι, μετά από τόσο αλληλοσπαραγμό, κύριε Φαραντούρη, σε ποιους απευθύνεστε και πάτε στις κάλπες με ποια συμμετοχή? Δεν λέω να μου θέσετε τον πήχη, αλλά σίγουρα είναι ένα ζητούμενο σε ποιους απευθύνεται πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά απευθύνεται σε όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο. Μην ξεχνάτε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Μπορεί αυτή τη στιγμή τα δημοσκοπικά δεδομένα να είναι πάρα πολύ απογοητευτικά και ευλόγως με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Από την άλλη όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ υπό κανονικές συνθήκες απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς δημοκρατικούς ανθρώπους. Άρα, το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι εάν κάποιος θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στην προοδευτική δημοκρατική παράταξη με αυτοπεποίθηση και δυνατή παρουσία, να σηκωθεί από τον καναπέ και να έρθει να ψηφίσει τις 24. Το δεύτερο που θέλω να παρακαλέσω όλους, και ως υποψήφιος πρόεδρος, κυρίως όμως ως ενεργός πολίτης, ως ευρωβουλευτής που τιμήθηκα με πολλές δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ψήφους από τους Έλληνες συμπολίτες μου σε όλη την επικράτεια, σε όλη την περιφέρεια και όχι μόνο σε ένα νομό, είναι να καλέσω και από το φιλόξενο κανάλι σας και τους φίλους μου, τους κριτικούς και τις κριτικές, να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με υπομονή. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά πράγματα μπορεί να πληγώνουν ή να στεναχωρούν, ωστόσο
θα μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, μαζί με αίσθημα ευθύνης και κυρίως με διάθεση συντροφικότητας και όχι πολυπασπαλισμένο εγώ, που τέλος πάντων βαρεθήκαμε να το ακούμε το τελευταίο καιρό, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μου κόμμα, οι δικές μου απόψεις, να το ξαναχτίσουμε. Είμαι της άποψης δε ότι πολλά θα κριθούν τις επόμενες κρίσιμες ημέρες. Κάνω έκκληση να πέσουν οι τόνοι, και να επικεντρωθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ, στην εκλογική διαδικασία που επίκειται. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Έχει πλέον προχωρήσει η ίδρυση ενός κόμματος, όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, και από εκεί και πέρα ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Κάνω όμως έκκληση και στους συναδέλφους, φίλους, βουλευτές, με τους οποίους έχουμε συνυπάρξει όλο αυτό το διάστημα, να ξανασκεφτούν 2, 3 και 4 φορές να ρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση, διότι απλούστατα αυτό το ιστορικό βάρος θα τους συνοδεύει. Αυτό θα είναι σίγουρα μια παγκόσμια πρωτοτυπία, αν συμβεί, κύριε Φαραντούρη. Σχετικά με τη διαδικασία που επίκειται, όπως είπατε και εσείς, τίθεται θέμα για το εάν και πώς θα στηθούν οι κάλπες σε κάποιες περιοχές από τη στιγμή που έχουμε το εξής δεδομένο. Έχουν παραιτηθεί σύσσωμα συντονιστικά. Είναι ένα θέμα που έθεσαν κι άλλοι, κυρία Πούλου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες παραιτήσεις, δεν έχω σαφή εικόνα για όλη την επικράτεια. Δεν νομίζω ότι οι παραιτήσεις είναι τόσο μεγάλες και τόσο ηχηρές και τόσο μαζικές όσο λέγεται από κάποιες πλευρές. Από την άλλη, έχω την αίσθηση ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες οργανωτικά οι κάλπες μπορούν να στηθούν. Debate θα γίνει. Ασχολείστε. Debate θα γίνει. Από την πρώτη στιγμή που κατέθεσα την υποψηφιότητά μου, δήλωσα ότι επιβάλλεται να γίνει ένα debate μεταξύ των υποψηφίων για να δει ο κόσμος τις προτάσεις μας. Εγώ από την πρώτη μέρα της κατάθεσης της υποψηφιότητάς μου κατέθεσα και 10 προτάσεις για το κόμμα, 10 προτάσεις για την κοινωνία. Είναι το σχήμα, το project 10-10, το οποίο προσπαθώ σε όλους μου τους δημόσιους λόγους και τις εμφανίσεις και τις παρουσίες μου να εξειδικεύω και να αναλύω στον κόσμο, γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ποιες είναι οι προτάσεις μας για την κοινωνία, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Έχετε να πείτε κάτι για το δημογραφικό, για τον αγροτροφικό τομέα? Κάνουμε τόσες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, σε όλα τα φόρα. Έχουμε να πούμε κάτι για να βοηθήσουμε τον κριτικό αγρότη, την κριτική αμάνα, τον κριτικό εργαζόμενο, τον κριτικό φοιτητή που συνεχίζει με αγωνία για το μέλλον του χωρίς να βλέπει προοπτική στην πατρίδα του? Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι. Αυτοί είναι οι 10 άξονες μου. Και οι 10 άξονες για το κόμμα. Έχουμε κάτι να πούμε για την ανασυγκρότηση του κόμματος? Εγώ, για παράδειγμα, εισηγούμε θέσεις 2 αντιπροέδρων. Εισηγούμε περιφερειακά συμβούλια, περιφερειακή ανασυγκρότηση σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι άξονες πρέπει να εξειδικευτούν. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας προς τον ελληνικό λαό, τους φίλους και τα μέλη του κόμματος, να τις παρουσιάσουμε και να αντιπαρατεθούμε και να διαφωνήσουμε και ενδεχομένως να συμφωνήσουμε και σε πολλά. Μάλιστα. Οι σύντροφοι που διεκδικούμε την ηγεσία. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή στην Κρήτη, να είστε καλά.